Καλή σας ημέρα από το Κάιρο. Ήταν μια πολύ καλή πάσα που κάνατε με τις ιστοσελίδες, αν θυμάμαι, η Ιορδάνη, γιατί όλο αυτό το σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ρίχνει βαριά σκιά και στην τριμερή σύνοδο κορυφής που ξεκινά σε λίγες ώρες εδώ στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα. Καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται σε μία ή δύο ώρες εδώ στο Κάιρο, πρέπει να σου πω πως η συμπεριφορά της Τουρκίας τόσο στο μέτωπο της Συρίας όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η παραβατικότητά της εντός της Κυπριακής ΑΟΣ πονοκεφαλιάζουν και την Αθήνα και το Κάιρο. Είναι χαρακτηριστικό πως εδώ δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών αφενός προδίδουν ζωηρό ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της τριμερούς, αφετέρου προδίδουν έντονο προβληματισμό της Αιγυπτιακής ηγεσίας για την Σπύρο μου, θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το ταξίδι είναι πολύ σημαντικό του Πρωθυπουργού. Στο βάθος, στο παρασκήνιο, έχουν αρχίσει κουβέντες για την ΑΟΣ. Ναι. Πρέπει να σου πω πως βούληση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να οριοθετήσει ΑΟΣ με την Αίγυπτο το συντομότερο δυνατό. Μένει να αποσαφινιστούν εδώ οι διαθέσεις της Αιγυπτιακής ηγεσίας του Αμπντούλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ στο τέλος, στο πέρας της τριμερού συνόδους κορυφής, αναμένεται να αποφασιστεί η επανέναρξη των συνομιλιών σε τεχνικό επίπεδο. Αυτές οι Ιορδάνοι, πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές μας, πως είχαν παγώσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό εκλαμβάνεται ως ένα πρώτο θετικό σημάδι από την Αθήνα για τις διαθέσεις του Καΐρου. Και αυτό το ζήτημα πάντως επηρεάζεται από την γενικότερη τουρκική συμπεριφορά, γιατί είναι σαφές πως αυτή προκαλεί αντισυσπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή και έτσι φέρνει πιο κοντά δεδομένα την Αθήνα και το Κάιρο. Πόσο κοντά θα είναι αυτό, μένει να το δούμε τους επόμενους μήνες. Και μαζί με την ΑΟΣ υπάρχει και το θέμα των ενεργειακών διαδρομών. Εδώ πρέπει η Αθήνα αναμένει ένα σαφέστερο σήμα για την προώθηση έργων υποδομής, τόσο σε διαφορά τη μεταφορά, όσο και την υγροποίηση του φυσικού αερίου. Υπάρχει το γιγαντιαίο κοίτασμα Ζόχ της Αιγύπτου και το Κάιρο έχει συμφέρον να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το δικό του κοίτασμα. Ωραία, και οι τρεις χώρες να υπογράψουν τέλος ένα τριμερές εκτελεστικό επενδυτικό πρόγραμμα. Ο κ. Μητσοτάκης, Σπύρο, είναι αθημερών το ταξίδι, επιστρέφει το βράδυ. Έγινε αθημερών, ναι, ακριβώς επιστρέφει το βράδυ. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ρεπορτάζ. Καλημέρα. Και βέβαια και στις επόμενες εκπομπές και στα Δελτία Ειδήσεων θα ακούσουμε τα νεότερα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Αναλυτικό ρεπορτάζ.